νέους προορισμούς επέλεξαν πολλοί Θεσσαλονικείς να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Μεγάλη είναι η πληρότητα στα καταλήμματα, στον Ταξιάρχη αλλά και την Αγνέα Χαλκιδικής. Ήρθαμε φωτίζα, ναι. Να ευχαριστούμε, έχει ωραία μέρα, να φάμε, να πιούμε καφεδάκι. Τα γραφικά δρομάκια της Αρναίας στη Χαλκιδική βουλιάζουν από επισκέπτες. Ήρθαμε μία βόλτα έτσι, μία μικρή απόδραση. Ένα χαλάρι. Τα περίπου 70 χιλιόμετρα που τη χωρίζουν από τη Θεσσαλονίκη την καθιστούν έναν από τους πιο δημοφιλείς κοντινούς προορισμούς της ευρύτερης περιοχής, καθώς συνδυάζει πανέμορφο περιβάλλον και χαμηλό κόστος μετάβασης. Μέναμε Θεσσαλονίκη, ήρθαμε για έξοδο, τη μερίσια έξοδο σήμερα. Οι ημερήσιες αποδράσεις κερδίζουν έδαφος κάθε χρόνο, αφού προσφέρουν στιγμές ξεκούρασης χωρίς τα έξοδα που απαιτεί μια εκδρομή με διανυκτέρευση. Θα πιούμε ένα καφεδάκι εδώ στο παραδοσιακό χωριό της Αρναίας και ύστερα θα κατεβούμε προς την επιστροφή. Ήρθαμε για βόλτα μονοήμερη. Όσοι πάντως είχαν τη δυνατότητα, επέλεξαν να περάσουν τουλάχιστον τρεις ημέρες στον οικισμό, λένε οι επαγγελματίες της Αρναίας, με αποτέλεσμα η πληρότητα της μέρης των γιορτών στα καταλήμματα να είναι υψηλή. Η πληρότητα φέτος ήταν πάρα πολύ μεγάλη, 100% μπορώ να σας πω, όλα σχεδόν τα ξενοδοχεία της Αρναίας είναι σχεδόν κλεισμένα. Έχουμε κατσικάκι, κοκορέτσι, γουρνόπουλο σούβλας. Και μετά την βόλτα στα πλακόστρωτα της Αρναίας, επόμενη στάση στον Ταξιάρχη για παραδοσιακό φαγητό. Ακόμη και αν τα πιάτα είναι λιγότερα από άλλες χρονιές. Κάθε χρόνο και χειρότερα λένε, αλλά εντάξει, τέτοιες μέρες, Χριστούγεννα είναι, θα δώσει και κάτι παραπάνω. Μια ρακρασάκι, μια ρετσινούλα. Έχουν περιοριστεί οι έξοδοι. Οι έξοδοι για φαγητό έχουν μειωθεί δραστικά, λέει ο κόσμος, ενώ κάποιοι σχολιάζοντας με χιούμορ δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να απολαύσουν το φαγητό τους μέρα γιορτής. Ακόμα κι αν κάποια άλλα έξοδα μείνουν πίσω. Είδαμε να φάμε, βλέπουμε ότι δεν μας φτάνουν τα λεφτά, αλλά λέμε να κάνουμε το καιρό μας. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά το παλεύουμε. Ακόμα κι αν είναι περιορισμένη η οικονομική τους δυνατότητα, το τραπέζι θα είναι πλουσιοπάροχο, μας λένε όσοι βγήκαν σήμερα, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων με συγγενείς και φίλους. Βγαίνουν πιο αραιά, μια οικογένεια με 4 άτομα θα παραγγείλουν 2 μερίδες ή 3. Λίγο περιορισμένα και λιγότερα ορεκτικά. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Είμαστε εδώ έτοιμοι για το φαγητό. Βέβαια, οι καλεσμένοι, πρέπει να σας πω, Ίωνα, ότι κάθονται λίγο πιο πίσω γιατί ντρέπονται να καθίσουν στο τραπέζι. Δεν έχουν καθίσει ακόμη. Και εδώ βγάλανε μερικούς κουραμπιέδες για μας. Αργότερα όμως, αυτό το τραπέζι που βλέπετε θα στρωθεί με συγγενείς και φίλους. Θα έχει πάρα πολλά εδέσματα, κοτόπουλο, χοιρινό, τα πάντα. Ήδη μοσχομυρίζουν εδώ που βρισκόμαστε. Κάναμε βόλτα στις γειτονίες της Αρναίας. Συναντήσαμε λοιπόν και άλλους εδώ της περιοχής, οι οποίοι είχαν βγάλει εξωκάρβουνα, έψιναν μπριζόλες, έψιναν λουκάνικα, παϊδάκια. Είναι μια μεγάλη γιορτή για το χωριό. Πρέπει να σας πω για τα έθιμα. Το πρωί εδώ σηκώνονται 5 η ώρα και πηγαίνουν στην εκκλησία. Κατά τις 8 όταν τελειώνει η εκκλησία γυρίζουν σπίτι και το έθιμο λέει ότι τρώνε κοτόσουπα, γιατί μετά την νηστεία χρειάζεται κάτι έτσι ώστε να προετοιμάσουμε το στομάχι μας για αυτά που θα ακολουθήσουν το μεσημέρι. Και βέβαια χθες είχαν ένα τεράστιο Χριστόψωμο στην πλατεία του χωριού, όπως ήθιστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ίωνα. Οι κάτοικοι μας υποδέχθηκαν με το παραδοσιακό Χριστόψωμο που ψήνουν κάθε χρόνο ανήμερα Χριστουγέννων. Πάτο, Φλωρί! Αλήθεια! Αλήθεια! Μπράβο, Νατάσα! Και αυτό είναι το τυχερό φλουρί του Χριστόψωμου που πέφτει στο νεαρό μέλος της οικογένειας. Μια παράδοση χρόνων που συναντάται στην Αρναία Χαλκιδικής και μια πραγματική ερωτελεστία για τις ηλικιωμένες του χωριού. Βάζουμε το αλεύρι, το νερό, ζεστό νερό, λίγο αλατάκι και μαγιά. Μέσα βάζω το φλουρί. Και βάζουμε και τα καρύδια. Βάζουμε ένα φιατάκι μέλι με καρύδια. Το έθιμο λέει αυτό, ότι θα κατηβεί ο Χριστός να φάει μέλι και καρύδια. Παραμονή Χριστουγέννου στο χωριό ετοιμάζεται ένα γιγαντιαίο Χριστόψωμο για όλους. Και ανήμερα, σπίτι δίχως Χριστόψωμο και κοτόσουπα δεν υπάρχει. Το πρωί στις 5 σημαίνει καμπάνα, πηγαίνουμε στην εκκλησία και αφού τελειώσει η λειτουργία, μετά μαζευόμαστε και ναι, μας περιμένει στο σπίτι ζεστή σούπα. Σειρά παίρνει το καφεδάκι στην πλατεία της Αρναίας, όπου συγγενείς, φίλοι και επισκέπτες απολαμβάνουν την μέρα των Χριστουγέννων στους πρόποδες του Χολομόντα.
Ανήμερα των Χριστουγέννων και η Αρναία Χαλκιδικής έχει γεμίσει κόσμο όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από το εξωτερικό. 52 χρόνια λείπω από την Αρναία και πρώτη Χριστούγεννα μετά 52 χρόνια βρίσκομαι εδώ. Είναι γραφικά, είναι όμορφα, διατηρούνται τα ήθη και τα έθιμα και είναι ευχάριστα για όποιον έρθει. Τι έχουν εδώ τα Χριστούγεννα και σου αρέσει τόσο πολύ? Έχουν τα έθιμα και φέρνουν πορεία. Πήγες, είπες, τα κάλαντα χθες? Ναι, πήγα. Μάζεψες λεφτά? Ναι, μάζεψε πολλά. Περπατώντας στα γραφικά σοκάκια του χωριού με τα πετρόχτιστα σπίτια, κάποιοι είχαν ανάψει ήδη κάρφουνα ετοιμάζοντας το τραπέζι των Χριστουγέννων. Κάθε Χριστούγεννα πατσέτα, λουκάνικο, λίγο κοτόπουλο, καμιά μπριτζουλίτσα, διάφορα. Κάθε χωριό έχει και την παράδοσή του, τα ήθη και τα έθιμά του. Και αυτό το κάνει πραγματικά ξεχωριστό.